Η μία όψη του νομίσματος, φωτιές, οδομαχίες και επεισόδια στη Μόρια, εικόνες που προκαλούν την οργή των κατοίκων. Η άλλη όψη του νομίσματος, το σημαντικό έργο των γιατρών χωρίς σύνορα, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ζωής. Ο Μιχάλης Φωτιάδης βρέθηκε πρόσφατα στη Μόρια, περιγράφοντας τις αντιθέσεις από τη μια η χαρά των ανθρώπων που έδωσαν μάχη και κατάφεραν να γλιτώσουν τον θάνατο στο επικίνδυνο αυτό ταξίδι. Πέρα από τον αριθμό, αυτό που μου έκανε εντύπωση και είναι μια πραγματικά με έκανε να θεωρώ ακόμα ότι προσπαθούμε όλοι μας, είναι ότι είχε φτάσει ένα λεωφορείο του λιμενικού κουβαλώντας ανθρώπους που μόλις είχαν έρθει στα παράλια. Και σε λίγο ήρθε και ένα δεύτερο. Και αυτό που είδα ήταν, σε όσους δεν ήταν εξαντλημένοι και κοιμότανε, χαρά. Χαρά γιατί μην ξεχνάτε περνάνε μια θάλασσα. Μια θάλασσα που πολλοί άνθρωποι έχουν πνιγεί. Εκείνη τη στιγμή νιώσα ότι ουφ, σωθήκαμε. Και από την άλλη, οι άφλιες συνθήκες διαβίωσης, κυρίως των μικρών παιδιών και των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Δεν είναι αυτό ότι μόνο στεναχωρέθηκα ή ότι παίρνεις και λίγο δύναμη για να κάνεις αυτό που κάνεις. Κοντέινερ και σκηνές. Η μέρα που πήγα ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Δυστυχώς οι σκηνές που βλέπουμε είναι όταν βρέχει. Το πρωί που πήγα είχε ακόμα πάχνη. Κάνει κρύο. Οι συνθήκες δεν είναι για παιδιά, δεν είναι για αρρώστους. Την ανάγκη άμεσης μεταφοράς των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας σε άλλες περιοχές της χώρας μας, προκειμένου να λάβουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα για τη θεραπεία τους, τονίζει ο Γενικός Διευθυντής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Βασίλης Τραβαρίδης. Από τα 100 περίπου παιδιά που βλέπουμε καθημερινά, κατά μέσο όρο 7 παιδιά είχαν κάποιο σοβαρότερο θέμα. Μιλάμε για σοβαρά θέματα, μιλάμε για θέματα, προβλήματα με άσθημα, με καρδιακά προβλήματα, με επιληψία και θα πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά αυτά να μεταφερθούν στην ενδοχώρα, κοντά σε κάποια δομή. Πέρα από τις άφλιες συνθήκες που επικρατούν στη Μόρια, ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι παιδιά αυτοτραυματίζονται, καθώς οι ειδικοί έχουν δει χαρακές ακόμα και σε παιδιά 10 ετών. Ψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί βλέπουν πολλές φορές περιπτώσεις παιδιών που έχουν αυτοτραυματιστεί και έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν αυτοτραυματιστεί και έχουμε βρει παιδιά τα οποία έχουν χαρακές και έχουν πληγώσει αυτούς. Δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται σε κάποια απόπειρα σοβαρή αυτοκτονία ή αν οφείλεται σε κάποιο μιμητισμό ή σε κάτι που έχουν δει από κάποιους μεγαλύτερους. Οι γιατροί χωρίς σύνορα προσφέρουν υπηρεσίες ζωής σε 74 χώρες. Όμως οι εικόνες στη Μόρια και κυρίως τα βλέμματα των παιδιών χωρίς ελπίδα προβληματίζουν ιδιαίτερα τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Η ελπίδα που βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο φανερή στα μάτια τους. Βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά δεν έχουν ούτε όρεξη να παίξουν, ούτε όρεξη να φάνε, ούτε να τρέξουν, οπότε δεν λειτουργούν σαν παιδιά. Είναι πολύ σοκαριστικό να πηγαίνει σε κάποιο μέρος όπου είναι ευρωπαϊκό έδαφος, είναι η ελληνική επικράτεια και ξαφνικά να βλέπουμε ότι οι συνθήκες μοιάζουν πάρα πολύ με συνθήκες που έχουμε συναντήσει σε περιοχές της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής.